Δικαστηρίου. Σήμερα είναι στην Επιτροπή. Στην Επιτροπή. Την και αύριο στην διεξαγή του επίγοντα στο Ιστερονομέλεια. Ωραία. Και θα γίνει και η συζήτηση. Εδώ υπάρχει όμως μια σοβαρή ένσταση από την αντιπολίτευση, η οποία σας κατηγορεί για ματωμένο μέρισμα. Ότι επικοινωνιακά το φέρατε αυτό για δύο πολύ σοβαρές υποθέσεις που σας αφορούν, κεντροαριστερά, η κινητικότητα που υπάρχει, αλλά και την υπόθεση Καμένου. Τελικά όλα είναι εδώ επικοινωνιακά. Δεν βλέπω να συνδέεται καθόλου το θέμα του κοινωνικού μερίσματος που θέτεται, κύριε Παναγιωτόπουλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί η ανακοίνωση για πιθανό μέρισμα, απλώς το ποσό δεν γνωρίζαμε, έχει ανακοινωθεί εδώ και μήνες. Ήταν μια απόφαση πολιτική της κυβέρνησης, η οποία μετά από συζήτηση με τους θεσμούς ήταν αποφασισμένο. Το θέμα του Καμένου και το θέμα της κεντροαριστεράς προέκυψε προημερών. Για το θέμα του Καμένου δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδέει, τι να επηρεάζει το θέμα του κοινωνικού μερίσματος. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση και σοβαρή πολιτική απόφαση. Αφορά όλη την κοινωνία. Μιλάμε ότι θα ωφεληθούν από το μέρισμα 4 εκατομμύρια άνθρωποι, μισός πληθυσμός της χώρας. Κατά ποιο λόγο, δεν βλέπω μία σύνδεση για το θέμα της κεντροαριστεράς. Είναι ένα πολιτικό δεδομένο το οποίο ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε να το προσεγγίσουμε άσχετα με το κοινωνικό μέρισμα. Δεν μπορεί να σε αμηχανία, κύριε Λάπα, τα δύο θέματα. Καθόλου. Αν θέλετε. Και Καμένος. Νομίζω και το κόμμα μου, ο ΣΥΡΙΖΑ, και η κυβέρνηση, και εγώ προσωπικά. Προσωπικά εγώ. Ανήκω σε μία ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που θα ήθελα πάρα πολύ, είμαι πολύ ευτυχής πράγματι να συγκροτηθεί αυτός ο χώρος σε ένα σύγχρονο κεντροαριστερό κόμμα ευρωπαϊκό τύπο. Και να συνεργαστείτε κιόλας. Και γιατί όχι. Α, γιατί είχατε μια ορμή και πιστεύαμε ότι θα πάρουμε απάντηση. Και γιατί όχι. Άλλωστε, τι θα ήταν, ξέρεις, θα ήταν η Ελλάδα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Που είναι ο κανόνας στην Ευρώπη πλέον. Δεν βλέπετε ότι τα κεντροαριστερά ίσως. Άρα φλερτάρετε τώρα με τον νεοφορέα σιγά-σιγά. Δεν είναι να φλερτάρουμε, να συζητήσουμε. Να συζητήσετε. Εδώ συζητάμε με τους πάντες. Δεν συζητήσουμε το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς. Τι θα κάνει με τον κύριο Καμένο, θα φλερτάρετε με τον κύριο αριστερά. Είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρετε ότι τις συνεργασίες κανιοφρά τις επιβάλλουν οι εκλογές ή τα ποσοστά. Άλλωστε, βλέπετε ότι η ρητορική από την κεντροαριστερά είναι να μεταβάλει τους σχετισμούς. Τα ίδια λέγαμε και θα μικρότερο κόμμα. Αυτό είναι το ζητούμενο για ένα μικρότερο κόμμα που δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Λάπα, λοιπόν, να αλλάξει τους σχετισμούς. Και θα συζητήσουμε ασφαλώς. Με την κεντροαριστερά, θα συζητήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Άρα, με καλύτερο μάτι αντιλαμβανόμαστε ότι βλέπετε μια συζήτηση, έναν διάλογο με τον νέο φορέα. Αυτό με την κεντροαριστερά. Ιδεολογικά το λέτε. Θεωρώ ότι ένα φορέα κεντροαριστερά. Άρα, εδώ μένει έξω. Θα περιμένουμε, βέβαια, το πολιτικό του πρόγραμμα, η διακήρυξη των αρχών, γιατί εδώ πέρα έχουμε τώρα μια αντιστροφή φυσιολογική πορεία σχηματισμού ενός φορέα. Έχουμε πρώτα εκλογή αρχηγού και τώρα θα έχουμε το συνέδριό του να το δούμε. Τι προσανατολισμό θα έχει? Εμείς πιστεύουμε ότι πράγματι θα αποδεικνύει και θα πιστοποιεί τον λόρο κέντρο αριστερά με κεφαλαία γράμματα και να μπορούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα. Εγώ είμαι ευτυχής που 200.000 κόσμο και πλέον σηκώθηκε από τον καναπέ. Θα το δούμε την περίοδο λοιπόν αυτή στη συνέχεια. Για να μην τονίζω όμως την περίοδο αυτή να σηκωθούν 210.000 άνθρωποι και να πάνε για την Ευρώπη. Είναι σημαντικό. Ωραία, να δούμε και λίγο, να μείνουμε στο κοινωνικό μέρισμα και να πάμε στον κύριο Βλάση. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, κύριε Βλάση, είναι μεν επί της αρχής λέει ναι.